Καλησπέρα κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, καλοκαιρία συνέχεια λοιπόν. Και τι επόμενε ημέρε, τουλάχιστον μέχρι και την καθαρά Δευτέρα, ο καιρό θα κρατηθεί καλό. Την καθαρά Δευτέρα θα ξεκινήσουν κάποιε μπόρε ή και βροχέ για τι οποίε θα σα μιλήσω σε λίγο. Πάντω, η εικόνα του καιρού θα είναι κάπω έτσι για τι περισσότερε περιοχέ. Θα έχει ομίχλε και περιορισμένη ορατότητα και χαμηλέ νεφώσει. Κατά τόπου θα σα δείξω σε λίγο, αλλά γενικά ο καιρό θα είναι καλό με αρκετή ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε τη σημερινή ημέρα από ψηλά γενικά και στην χώρα μα και πανευρωπαϊκά. Είχαμε ένα πέρασμα από κάποια συννεφιά και πάρα πολύ τοπικά πρόσκαιρα φαινόμενα, όπω σα είπα χθε, τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Μέσα στην ημέρα ο καιρό βελτιώθηκε και βλέπετε ότι κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη τίποτα το ιδιαίτερο δεν πρόκειται να συμβεί πάνω από τον ελληνικό χώρο. Πιο δυτικά από εμά, και κυρίω τα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη Ευρώπη θα εκδηλώνονται μπόρε βροχέ και χιονοπτώσει σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα μαζί με πολύ δυνατού δυτικού ανέμου. Δεν μα αφορά όμω αυτή η κατάσταση καιρική τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι και την καθαρά Δευτέρα. Πάμε να δούμε την εξέλιξη για την Πέμπτη. Βλέπετε ότι η μέρα θα ξεκινήσει πολύ καλά σχεδόν παντού. Κάποιε ομίχλε τοπικού χαρακτήρα στα κεντρικά και κυρίω στα βόρεια, σε περιοχέ ευπαθή, όπω λέμε, στι ομίχλε που γρήγορα έτσι βγάζει και κρατούν αυτέ τουλάχιστον μέχρι τι ώρε. Uh, σε αυτά τα τμήματα λοιπόν αναμένεται ένα περιορισμένη ερωτότητα. Κάποια χαμηλή νέφωση εδώ στο Ιόνιο μέχρι και την uh, παράκτια Κρήτη. Χαμηλή νέφωση που δεν αποκλείεται να συνοδεύεται και από um, θαλάσσιες ομίχλες για κάδα λοιπόν στην υπόλοιπη χώρα ήδη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα, ομίχλε και χαμηλέ νεφώσει γενικά εκεί όπου θα έχουν κάνει την εμφάνισή του θα πρέπει να έχουν διαλυθεί μέχρι και λίγο από το μεσημέρι. Η εικόνα του καιρού προ το μεσημέρι και αργότερα τη βλέπετε με λιακάδα σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Μόνο στην κεντρική Μακεδονία κάποιε τοπικέ συνευχέ πρόσκαιρα θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο. Οι άνεμοι τώρα από νότιε γενικά διευθύνσει, πολύ εξασθενημένοι και αυτό το νοτιαδάκι θα έλεγα κατά τόπου θα αγγίζει τα 3 με 4. Δυτική άνεμη στην περιοχή των Κυθύρων και στα 12 Λάρισα. Οι ρηπέ του προ κυρίω φτάσουν κατά 4 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, στην ουσία, δεν θα έχουμε γενικά ανέμου πάνω από ένα με δύο μποφόρ. Θα επικρατήσει νυνεμία ή κατατόπου και άπνια. Τώρα. Ο υδράργυρο θα. Οι ελάχιστε τιμέ έχουν ανέβει λίγο συγκριτικά με τι προηγούμενε νύχτε. Πάντω θα τσιμπά αρκετά, όχι μόνο την νύχτα, την ερχόμενη και τι πρώτε πρωινέ ώρε τη Πέμπτη στα ορεινά υπηρωτικά, αλλά και στα παιδινά υπηρωτικά θα πλησιάζει ο υδράγυρο στο 0 με συν 4 ίσω και συν 6 βαθμού, λίγο κάτω από το 0 δεν αποκλείεται να έχουμε νωρί το πρωί στι ορεινότερε περιοχέ τη υπηρωτική χώρα και κυρίω στα κεντρικά βόρεια βορειοβητικά τμήματα. Στο Αιγαίο και στι υπόλοιπε γενικά ανατολικέ και νότιε νησιωτικέ περιοχέ δεν φαίνεται να πέφτει ο υδράγυρο κάτω από του 6 βαθμού στα βόρεια με 10 έω και 11 βαθμού στι νότιε νοτιοατολικέ νησιωτικέ περιοχέ. Και μιλάμε και θα μιλάμε τι επόμενε ημέρε για ένα μεγάλο θερμομετρικό εύρο, δηλαδή μεγάλε θερμοκρασιακέ διαφορέ μεταξύ νύχτα και ημέρα. Γιατί δείτε. Μπορεί να πέφτει ο Δράγελο κοντά και λίγο κάτω από το μηδέν που σα έδειξε στα ορεινά υπηρετικά. Αλλά το μεσημέρι θα εκτινάσεται αυτό ο Δράγελο και στου 18 με 19, τοπικά και στου 20 με 21 βαθμού Κελσίου στα παιδινά υπηρετικά. Στο Αιγαίο, γενικά στα νησιωτικά τμήματα, στι παραθαλάσσιε περιοχέ και στα ορεινά θα έχει λίγο περισσότερη ψύχρα. Στα ορεινά φυσικά εξαιτία του υψομέτρου. Αλλά στι παράκτιε περιοχέ και στι νησιωτικέ, το εξηγήσαμε και χθε, θα το εξηγήσω και σήμερα, εξαιτία των πιο ψυχρών γενικά θερμοκρασιών των νερών τη θάλασσα που αυτή την περίοδο είναι στα πιο ψυχρά τη και η θερμοκρασία των ορών τη θάλασσα κυμαίνεται γύρω στου 14 με 15 βαθμού στα βυτικά και τα βόρεια και γύρω στου 16 με 17 και 18 εδώ στα νότιο νότιο τολικά. Όταν ο αέρα έρχεται από τη θάλασσα προ τι ακτέ, θα είναι και αρκετά ψυχρό. Γι' αυτό το τριήμερο όσοι θα κάνετε κάποια βόλτα δίπλα σε ακτέ στα νησιά ή θα πίνετε το ουζάκι σα κοντά σε ακτέ και σε νησιωτικά τμήματα. Α, θα πρέπει να έχετε κάτι λίγο πιο ζεστό μαζί, γιατί η θαλάσσια αύρα στην ουσία που θα επικρατεί ή οποιαδήποτε έτσι κατεύθυνση του ανέμου από τη θάλασσα προ το εσωτερικό θα κάνει την αίσθηση τη ψύχρα πολύ πιο έντονη από ό,τι στο εσωτερικό τη υπηρετική χώρα όπου η ξηρά θερμαίνεται πιο έντονα και με την ηλιοφάνεια δεν αποκλείεται να ξεπεράσει ο υδράγυρο και του 20 με 21 έω και 22 βαθμού Κελσίου. Θα δούμε στη συνέχεια την εξέλιξη. Πάμε στην Αττική. Η ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Οι άνεμοι και εδώ ασθενεί, εξασθενημένοι και η θερμοκρασία γύρω στου 8 βαθμού το πρωί με τα 19 βαθμού αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη και στην Χαλκιδική και γενικά στην κεντρική Μακεδονία. Και Ο καιρό θα είναι καλό κατά βάση. Τι πρωινέ ώρε στην Χαλκιδική κάποιε χαμηλέ νεφώσει δεν αποκλείεται στα ανατολικά και τα νότια να τι έχουμε με περιορισμένη την ορατότητα και κάποιε τοπικέ ομίχλε στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα θα έχει αρκετά διαστήματα με ηλιοφάνεια, με παροδικά αυξημένε συνευχέ προ το μεσημέρι, λίγο πιο πυκνέ αυτέ, πιο περιοχέ τη περιφέρεια τη κεντρική Μακεδονίας, η άνεμη και εδώ εξασθενημένη θερμοκρασία στην πόλη γύρω στου 7 με 16 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι. Να δούμε την εξέλιξη λοιπόν για παραπέρα. Έχουμε πάει στην Παρασκευή. Θα σταματήσω λίγο στι πρωινέ ώρε. Βλέπετε τώρα κάποιε γκρι αποχρώσει εδώ στι παράκτιε περιοχέ Ανατολική Μακεδονία, κυρίω εδώ στο νομό Καβάλα, στη Θάσο, αλλά και στι παράκτιε περιοχέ τη Θράκη, στον Θερμαϊκό και γύρω από τον κόλπο του Θερμαϊκού μέχρι και τι ακτέ Χαλκιδική και στι παράλληλε περιοχέ τη Αλία. Αλλά μια γκρι απόχρωση βλέπετε και στο Ιόνιο, μέχρι και τι ακτέ τη Αττική, τη Κυκλάδα και στην Κρήτη. Αυτέ οι συνευχέ στι πρωινέ ώρε δεν αποκλείεται να αφορούν χαμηλέ νεφώσει και θαλάσσιε ομίχλε λοιπόν, οι οποίε κατά και τη ημέρα και εδώ θα πρέπει να έχουν διαλυθεί και να δώσουν τη θέση του σε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια και κατά τη διάρκεια τη Παρασκευή με πρόσκαιρε τοπικού χαρακτήρα συνευχέ. Και οι άνεμοι γενικά από νότιε διευθύνσει, τα 3 με 4, τοπικά σε άνη. Στα ανοιχτά τμήματα του Αιγαίου δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 5 εμποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι επίση, κυρίω στα ορεινά, δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πάνω από τα 3 με 4, τοπικά έω και 5 εμποφόρ. Πάμε στο Σάββατο. Η ίδια κατάσταση βλέπετε ότι εδώ αυτέ οι κρύε αποχρώσει, γι' αυτό το τονίζω, υποδηλώνουν αυτή την πιθανότητα να έχουμε μια χαμηλή νεφωση, μια συννεφιά από περιοχέ τη Τράκη μέχρι και γύρω από το Θερμαϊκό και σε περιοχέ Καλκιδική. Και ενώ ο καιρό σε λίγα χιλιόμετρα παραπέρα μπορεί να, είναι, να ξεκινήσει μόνο με ηλιοφάνεια, σε αυτέ τι περιοχέ δεν αποκλείεται λοιπόν το ξεκίνημα και τη Παρασκευή του Σαβάτου να είναι μουντό, με χαμηλή έφωση ίσω και ομίχλε όπω και σε άλλε θαλάσσιε νότιε νότιο-τολικέ περιοχέ. Άρα έσυνε φιά στην υπόλοιπη κεντρική και την βόρεια χώρα μέσα του Σάββατο και πάλι όμω θα βγάλει ήλιο σχεδόν παντού και οι όποιε παροδικά αυξημένε συνεχέ θα α, επιμείνουν κατά τόπου μόνο στα νότια τελικά με του νοτιάδε, τα τέσσερα τοπικά έω και πέντε μποφόρ, κυρίω στα ανοιχτά τμήματα του, του Αιγαίου και του Ιωνίου πελάγου. Έχουμε πάει στην Κυριακή. Βλέπετε ότι γενικά η Κυριακή, εκτό από κάποιε και πάλι τοπικέ ομίχλε νωρί το πρωί, θα πρέπει να κυλήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βλέπετε πόσο καθαρίζει ο προνοστικό χάρτη. Εδώ στα βόρεια βυτικά, στην Ήπειρο, κατά τόπου και σε περιοχέ τη νοτιοανατολική γιωτική χώρα, μια συννεφιά θα επιμείνει κατά τόπου όμω και κατά διαστήματα. Ενώ οι νοτιάδε, οι νοτιοβυτικοί πιο συγκεκριμένα, άνεμοι, θα αγγίζουν τα τέσσερα και μόνο κατά τόπου και τα πέντε μποφόρ με τάση. Γνωρίζετε, όσοι α, είναι να κινηθείτε το τρίμερο σε ορεινέ περιοχέ, στα ορεινά τη Πελοπονίσου, τη Τερεά, τη Ισραήλια, τη Υπήρου, τη Μακεδονία και τη Θράκη, όσο πιο ορεινά θα βρίσκεστε, τόσο πιο δυνατό θα είναι κατά διαστήματα ένα νοτιοδυτικό άραμο, κυρίω από την Κυριακή, ο οποίο δεν αποκλείεται να ξεπερνά και τα 5 με 6 μποφόρ και να κάνει την αίσθηση τη ψύχρα αρκετά έντονη. Uh, παρόλο που θα σα δείξω ότι θα έχουμε σχετικά υψηλέ θερμοκρασίε στα παιδινά, στα ορεινά αυτή η δυτική-νοτιοδυτική άνεμη, ίσω είναι και αρκετά, κάνει μάλλον την αίσθηση τη ψύχρα πιο έντονη. Πάμε τώρα και στην καθαρά Δευτέρα. À, να τελειώσει η Κυριακή και πάμε στην καθαρά Δευτέρα, όπου η ημέρα θα ξεκινήσει πολύ καλά σχεδόν παντού, με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικέ συνεφιέ στι βόρειε βορειοδυτικέ περιοχέ. Βλέπετε τώρα κάποια σύννεφα εδώ στα δυτικά βορειοδυτικά, πώ πυκνώνουν όπω και σε περιοχέ τη Θράκη. Εδώ μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσουν κάποιε τοπικέ βροχέ, οι οποίε προ το βράδυ θα ενταθούν. Φαίνεται ότι κυρίω το δεύτερο μισό τη καθαρά Δευτέρα, όσο θα βαδίζουμε προ το απόγευμα και το βράδυ εδώ στα δυτικά βορειοδυτικά, θα ξεκινήσουν κάποιε τοπικέ βροχέ, ίσω φτάσουν μέχρι και το βράδυ κάποιε τοπικέ βροχέ και στην Κρήτη, στην υπόλοιπη χώρα και ρώστα κρατη Αρκετά καλώ μέχρι και το απόγευμα με νοτιοδυτικού ανέμου, οι οποίοι θα φτάσουν τα 5 με 6 στα νότια και τα 7 από 4, Και βλέπετε τα ανεμούρια, φαίνεται ότι στι ορεινέ σημερινέ περιοχέ τη πυροτική χώρα θα βγάλει λίγο πιο δυνατό νοτιοδυτικό άνεμο. Από την Τρίτη αναμένονται κάποιε βροχέ, θα τι δούμε αύριο καλύτερα πώ αυτέ θα εξελιχθούν στον ελληνικό χώρο. Όσον αφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη, τι επόμενε ημέρε διαδοχικά βραμματικά χαμηλά θα φέρουν βροχέ, δυνατού ανέμου και χιονοπτώσει ακόμα και σε περιοχέ με χαμηλά υψόμετρα. δείτε τώρα την σφήνα θερμού αέρα, η οποία θα έρθει από την Βόρεια Αφρική και θα φτάσει μέχρι και την Ρωσία κατά τη διάρκεια των επομένων 24 και 48 ωρών. Εμεί θα συνεχίσουμε να έχουμε θερμέ αέριε μάζε περίπου μέχρι και την Κυριακή, θα έλεγα, αλλά και κατά τη διάρκεια τώρα τη καθαρά Δευτέρα θα επικρατήσουν θερμέ αέριε μάζε πάνω από τον Λαδικό χώρο. Οι οποίε θα προσπαθούν να συμπιεστούν από ελαφρώ πιο ψυχρέ αέριες μάζες, οι οποίε δείχνουν αποφασισμένε να κινηθούν προ προς την περιοχή μα, κυρίω από Τρίτη και Μετέπειτα, και θα ρίξουν κατά τόπου, ίσω και αισθητά τον Ιδράγυρο. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αύριο με τα πιο φρέσκα προνοστικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν ακόμα διχογνωμίε όσον αφορά στο πόσο έντονη θα είναι ή μάλλον πόσο αισθητή θα είναι η πτώση τη θερμοκρασία από την Τρίτη και αργότερα. Θερμοκρασίε λοιπόν, Παρασκευή αρκετά, 20 άρια, τη νύχτα και τον ίδιο το πρωί θα έχει, θα τσιμπάει αρκετά και πάλι. Και το Σάββατο βλέπω 21, βλέπετε 21 η βαθμή Κελσίου και την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα πάνω κάτω οι ίδιε θερμοκρασίε. Από το βράδυ τη Καθαρά Δευτέρα προ την Τρίτη η θερμοκρασία θα σημειώσει κάποια πτώση. Θα δούμε, παραλαμβάνω, πόσο αισθητή θα είναι κυρίω στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια από την Τρίτη και μετά επιτενέ. Τολ